είναι ο νομικός του Γυμναστικού Συλλόγου, ο κύριος Δημήτρης Νοκαλιώτης, τον οποίο καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας. Καλησπέρα. Σας καλέσαμε με αφορμή βεβαίως ένα ευχάριστο γεγονός το οποίο έγινε χθες. Ενημερωθήκαμε για μια ακόμη, ας το πούμε, νίκη εντός εισαγωγικών, αν και εμένα δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζω νίκες πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Για μια υπόθεση που αφορά την περιουσία του Ηρακλή στη Μίκρα και μια προσπάθεια κατάσχεσης, κύριε Φενοκαλιώτη, εξηγήστε μας λίγο τι έγινε για να μάθει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει πολύ τα νομικά. Πράγματι, σε γενικές γραμμές είναι πάντως γνωστό και ειδικά στον κόσμο του Ηρακλή, αλλά και σε όλους όσους παρακολουθούν τα αθλητικά, ότι ο αθλητικός σύλλογος, το γυμναστικό σύλλογος Ηρακλής, είχε διάφορα οικονομικά ζητήματα τα οποία είχαν ανακύψει από το παρελθόν. Στα πλαίσια αυτά είχαν γίνει μια σειρά κατασχέσεων εις βάρος των εγκαταστάσεων, αρχικά στους χορτατζίδες, στη συνέχεια στη Μίκρα. Σταδιακά, από δημόσιο και ΙΚΑ. Το δημόσιο, Αφορώντας παλιά χρόνια, ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, είπατε και πριν κάτι το αυτονόητο δεν είναι νίκη, απλά ξέρετε, το δημόσιο δεν είναι πάντα κάτι αυτονόητο. Και από όσο το είχαμε συζητήσει έτσι κατά καιρούς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταλαβαίνανε, αλλά υπήρχε και ένα θέμα ότι ας φύγει από εμάς το κακό και ας πάει παρακάτω στα δικαστήρια να το λύσετε. Το ευχάριστο είναι ότι ήρθε σαν ένα επιστέγασμα στο νόμο 4772 του 2021 που έλυσε δια νόμου τα σχετικά ζητήματα, αλλά δέχτηκε αυτό το οποίο μας ενδιέφερε, ότι πραγματικά και η Μίκρα είναι ακατάσχετη ως χώρος που έχει προορίζεται για αθλητικούς σκοπούς. Ναι. Άρα και όλες οι σχετικές εγγραφές θα φύγουν από πάνω από βάρος των ακινήτων. Και επιβεβαίωσε πάντως αυτό, ότι αυτά τα ακίνητα, όσο συνεχίζουν να εξυπηρετούν τον σκοπό τους, δεν θα μπορεί κανείς να τα πειράξει. Με λίγα λόγια, κλείδωσε και η Μίκρα. Και στο 40, ακριβώς, κλείδωσε και η Μίκρα. Λέω ότι ήδη με το 47-72 είχαμε καταφέρει μια πολύ μεγάλη ομάδα και νομικών και άλλων παραγόντων να ελευθερώσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτά τα κίνητα ως προς τη χρήση τους. Απλά η σημασία των αποφάσεων ήταν ότι βοήθησαν πάρα πολύ και οι προηγούμενες, ειδικά στο να έχουμε ένα επιχείρημα, ότι αφού δεν μπορείτε να τα κατάσχετε, γιατί δεν μας αφήνετε να τα χρησιμοποιήσουμε για τη χρήση που είχαν ήδη χαρακτηριστεί εδώ και δεκαετίες, το οποίο έγινε δεκτό και ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή, γράφηκε ένα ιστορικό ρεκόρ και σε αυτό. Αλλά και το γεγονός ότι δημιουργείται και ένα προηγούμενο για οποιοδήποτε τέτοιο πρόβλημα στο μέλλον, για όποιον σου προκύψει, όχι μόνο για τον Ηρακλή. Ελπίζουμε ότι ο Ηρακλής από εδώ και πέρα δεν θα ξανασυναντήσει τέτοια προβλήματα. Ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί για αθλητικούς σκοπούς δεν μπορούν να κατασχεθούν ούτε από το ίδιο το δημόσιο. Δεν είναι φοβερό, κύριε Φινοκαλιώτη, όμως, να υπάρχει ο νόμος ότι δεν μπορούν να κατασχεθούν, αλλά όταν γίνεται κατάσχεση σε εισαγωγικά από το δημόσιο, το ΙΚΑ κτλ., να μπλοκάρεται όλη η διαδικασία και να μην μπορεί ένας σύλλογος, αφήσουμε τον Ηρακλή απ' έξω, και να μην μπορεί ένας σύλλογος να εκμεταλλευτεί την περιουσία του, προσέξτε, για να πληρώσει μέρος έστω των οφειλωμένων. Δηλαδή, ή να λειτουργήσει τέλος πάντων. Έχετε, δεν είναι φοβερό. Έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό ήταν και το επιχείρημα, ότι με αυτή την κατάσταση, η οποία κρατούσε δέσμιο το σωματείο εδώ και περίπου 6-7 χρόνια, στην πραγματικότητα και το δημόσιο έχανε. Δηλαδή, αυτό το επιχείρημα, όπως το λέτε πολύ απλά κάποια στιγμή κάτω σε κάποια από τις συναντήσεις που είχαμε κάνει στην Αθήνα, ήταν: πείτε μας τι έχετε εισπράξει μέχρι τώρα από αυτό που κάνετε. Και η απάντηση ήταν μηδέν. Και θα δούμε τώρα πόσα παραπάνω θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο από ένα σωματείο πραγματικά δέσμευτο και που θα μπορεί να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Μα είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Είναι εκπληκτικό. Απλά σταματάει το ελληνικό δημόσιο πάντα στο ότι έκανα, πήρα τα μέτρα που λέει ο νόμος. Οκ, τα πήρα. Αυτό. Πολύ ωραία. Τα μπλοκάρα όλα. Πολύ ωραία. Και δεν γίνεται τίποτα και δεν προχωρούσε και τίποτα. Δηλαδή, ούτε και από πλευρά του. Και η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, εντάξει, είναι και το σύστημά μας λίγο πολύπλοκο. Γιατί αυτό το οποίο λέμε σαν νόμος ή ο χαρακτηρισμός ακινήτου για αθλητική χρήση δεν φαίνεται στο σύστημα του ΙΚΑ. Ναι. Όταν παντάει και βλέπει τα ακίνητα, δεν πρέπει να τα εντοπίζει. Έπρεπε να βρούμε χαρτιά μέχρι, και ειδικά στην περίπτωση της Χορτατζίδας, έτσι με τον Μιχάλη τον Γιάμπα, στο παραχωρητήριο της δεκαετίας του 50, για να αποδείξουμε αυτό που όλοι το ξέρανε, αλλά
έπρεπε να ξαναπάμε τα χαρτιά του δημοσίου στο δημόσιο. Να καταχραστώ λίγο την υπομονή σας και την ανοχή σας, να ακούσουμε μόνο τι ώρα είναι για την υποχρεωτικά και συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε πάντα με τον κύριο Δημήτρη Φινιγαλιώτη, τον καλό νομικό και φίλο του Ηρακλή, από ό,τι έχω αντιληφθεί, Κώστα. Αλλά εντάξει, όλοι έχουμε τις αγάπες μας. Δεν ξέρω, παρακολουθείτε τελευταία περισσότερο μπάσκετ, κύριε Φινοκαλιώτη, έτσι για να σας πάρω λίγο και από τα νομικά? Γιατί ποδόσφαιρο προφανώς βλέπετε τους άλλους αυτή την περίοδο. Είναι δύσκολη η κατάσταση για τον Ηρακλή. Κοιτάξτε, η αλήθεια, τώρα δεν θέλω να πω και πάρα πολύ αθλητικά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ δεν είμαι τόσο ειδικός να σας πω την αλήθεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, στο μπάσκετ υπάρχει έτσι λίγο έτσι μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα στον Ηρακλή, ισχύει. Mm-hmm. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ παρακολουθώ συνήθως όταν φτάσω στο σπίτι ό,τι με βολέψει πιο πολύ χρονικά. Αλλά εντάξει, στο μπάσκετ κάπως πιο ευχάριστα προσπαθούμε να το βλέπουμε. Mm-hmm. Κύριε Φινοκαλιώτη, έχω μια ερώτηση εδώ από ένα φίλο, που βεβαίως μπορεί να μην έγκυται πολύ στα του Ηρακλή, όμως έγκυται στα της πόλης, και αφορά στη δική σας δραστηριότητα και στο δικηγορικό σύλλογο. Υπάρχει μια φημολογία, θα κατεβείτε πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου? Εντάξει, τώρα νομίζω ότι δεν είναι της παρόχης να πούμε γιατί σε τέτοιες διαδικασίες και σαν ανακοινώσεις. Εντάξει. Ασχολούμαι στα συνδικαλιστικά του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης εδώ και καιρό, αλλά νομίζω ότι σήμερα αρκεί να χαρούμε για το αποτέλεσμα που έχουμε. Ήσασταν πρώτος σε ψήφους, λέει. Και, ναι. Ισχύει και αυτό. Απλά ξέρετε, τώρα νομίζω ότι ο κόσμος περνάει τόσο δύσκολα μέσα στην περίοδο, εντάξει, και έχει τόσα άλλα προβλήματα, που νομίζω ότι μια συζήτηση τι θα γίνει σε εκλογές σε 7-8 μήνες δεν απασχολεί τόσο πολύ και τον κόσμο. Ευχαριστώ το κοινό που έκανε τη σχετική ερώτηση, αλλά εντάξει, θα μου επιτρέψετε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή κοιτάμε το τώρα. Με σεμνότητα απαντάτε και πολύ καλά κάνετε. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε όμως ότι και ο δικηγορικός είναι μέσα στη ζωή της πόλης και ο Λίμπερο είναι μέσα στη ζωή της πόλης, γι' αυτό και σας ρωτήσαμε. Έχετε απόλυτα δίκιο και το κατανοώ και ξαναλέω ευχαριστώ. Απλά σας λέω έτσι, θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση, επειδή δεν είναι και κάτι το οποίο είναι στον επόμενο μήνα, από ό,τι θα λέγαμε ότι έχουμε μια άμεση προθεσμία, σίγουρα είναι ένα πεδίο στο οποίο ασχολούμαι και δραστηριοποιούμε εδώ και κάποια χρόνια και κάνουμε αρκετές συζητήσεις. Απλά ξαναλέω τώρα, εντάξει, είμαστε σε μια περίοδο που πάνω απ' όλα έχουμε την υγεία μας μέχρι τότε όλοι. Εννοείται. Όλα τα άλλα πιστεύω θα γίνουν και θα έρθουν. Εννοείται. Άλλωστε, χρήσατε να κάνουμε και το δικηγορικό σύλλογο μπλε κάποια στιγμή. Ήταν κίτρινος μέχρι τώρα. Αυτό πάω να ρωτήσω. Είμαστε εχθροί με το Βαλεργάκι, τι γίνεται? Με όλους όσους έχουν περάσει το δικηγορικό σύλλογο είχαμε πάντα μια καλή συνεργασία. Εντάξει. Δεν θέλουμε και πρέπει και σαν φορέας να είμαστε εκεί πέρα όσο γίνεται πιο αντικειμενικοί. Τώρα ο κύριος Βαλεργάκης είναι γνωστά τα αισθήματα του για συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τον εμπόδισε ποτέ κάτι στο έργο του από αυτό. Έτσι, μα και δεν το λέμε για κακό, το λέμε για καλό, γιατί και οι ομάδες... Όχι, όχι, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Να γυρίσουμε λίγο και να σας κάνουμε μια ερώτηση που είχαμε κάνει και στον πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου, το Φώτη το Θεό, σχετικά με αυτή την θρηλυκή πλέον τροπολογία που είναι ιστορική σημασία, θα έλεγα, για τα σωματεία και για τον Ηρακλή φυσικά. Είναι ίσως η ερώτηση κλισέ, αλλά πρέπει να την κάνουμε και σε εσάς που ασχοληθήκατε αρκετά. Τι σημαίνει από εδώ και στο εξής για τον Ηρακλή ως σύλλογο μια τέτοια τροπολογία? Τον ελευθερώνει, του δίνει το δικαίωμα για ένα ολικό restart? Κοιτάξτε, όλοι το ξέρετε ότι τα προηγούμενα χρόνια για τον Αθλητικό Σύλλογο ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πάρα πολλές οικονομικές δυσκολίες. Στη σχετική συνέντευξη τύπου τα είπε και αναλυτικά ο Φώτης ο Θεός, ο οποίος είχε πρωτίστως σηκώσει το βάρος της όλης διαδικασίας, ότι πραγματικά προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει το σωματείο, είχαν έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, χρειάστηκε να κάνουν τις ανθρώπους τα οποία δουλεύανε χρόνια, να περιορίσουν στο ελάχιστο τα έξοδα προκειμένου να μπορέσει το σωματείο να συνεχίσει να υπάρχει και να τα ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ήταν πολύ σημαντικό και σε επίπεδο νομικό οι αποφάσεις οι οποίες βγαίνανε, αλλά και η σωστή διοίκηση και με δύσκολες αποφάσεις καμιά φορά πλευράς της διοίκησης, που κατάφερε επί χρόνια ένα σωματείο το οποίο ήταν δεσμευμένο από παντού να το κρατήσουν στη ζωή. Δηλαδή αν κάτι και το σκεφτείτε ότι ένα σωματείο το οποίο δεν μπορούσε να λειτουργήσει σχεδόν σε τίποτα επίσημα, πώς κατάφερε να αντέξει τόσα χρόνια. Σωστά. Αυτό μας έδωσε το χρόνο
να πιέσουμε όλοι, να μπορέσουμε να εξηγήσουμε το πόσο λογικό ήταν το αίτημα. Και ξαναλέω το ότι πέρα από τις νομικές αποφάσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν συνέχεια αυτό το επιχείρημά μας, και το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος νομίζω, το 300-0 που λέμε στη Βουλή, που είναι ένα ιστορικό ρεκόρ, αποδεικνύει ότι πραγματικά δεν υπήρχε κανένας αντίλογος. Ούτε καν έτσι για να γίνει ένας αντίλογος. Ναι. Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό συνέφερε τους πάντες, και το χώρο του αθλητισμού και την οικονομία και όλους. Σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα, το μέλλον βρίσκει ένα αθλητικό σωματείο καθαρό, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει φανερά, να προσφέρει. Πιστεύουμε ότι στο επόμενο διάστημα και θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και μεγαλύτερα έσοδα θα αποδοθούν στο δημόσιο και σε επίπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων, από ό,τι ξέρω, αυτά τα χειρίζεται αυτή τη στιγμή ο Φώτης Αυθέως. Δεν έχω και οι άλλοι αρμόδιοι, δεν μπορώ να σας πω εγώ πάρα πολλά από αυτά που ακούω από τις συζητήσεις στις οποίες συμμετέχω. Να αναπτυχθούν και νέες αθλητικές δραστηριότητες, να μπορέσουν να έρθουν και περισσότερα παιδιά και περισσότεροι αθλητές να έχουν ευκαιρίες. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μακάρι να ευχηθούμε να πάνε τα πράγματα καλά και για τον Ηρακλή. Είναι ένα ιστορικό σωματείο, πολύ μεγάλο σωματείο. Να ρωτήσω κάτι εγώ που έχει σχέση και με τον Άρη, αλλά και είναι και το θέμα του Ηρακλή γενικότερα. Όλο αυτό με τα. Δεν ξέρω αν ασχολείστε κιόλας με τα τιμολόγια, τα παλιά κτλ. Αυτό το θέμα θα λήξει, πιστεύετε, κάποια στιγμή για τους συλλόγους. Γιατί έχω την αίσθηση ότι, υπάρχουν και ευθύνες φυσικά και πρέπει να αποδοθούν σε κάποια φυσικά πρόσωπα. Αλλά δεν φταίει τίποτα ο σύλλογος, είτε ο γυμναστικός του Ηρακλή, είτε ο Εραστέχνης Άρης ή οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα πώς έγινε όλο αυτό και όχι μόνο. Τώρα μπορεί στη δημοσιότητα να ήταν ο Ηρακλής, ο Άρης με μικρότερο αριθμό τιμολογίων. Μπορώ να σας πω ότι είναι αρκετά ακόμα τα σωματεία και λιγότερο γνωστά και στην πόλη μας αλλά και σε άλλες πόλεις. Υπήρξε μια ίσως λογική κακή κάποια στιγμή από κάποιους, δεν ξέρω από ποιους και δεν θέλω να πω, ότι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο δεν θα ελεγχόταν ποτέ, δεν θα μπορούσε κανείς να του πει τίποτα, δεν θα προκαλούσε ποτέ. Ιστορία και του Ηρακλή, αλλά και ο Άρης αντιμετωπίζει προβλήματα και ξαναλέω και άλλα σωματεία, τους έχει κάνει όλους πιο σοφούς. Επίσης καταλαβαίνουν όλοι ότι ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν επωφεληθήκαν από αυτή την κατάσταση, αλλά την αφήσανε να συμβαίνει έστω και εν μέρει εν αγνία τους, καταλαβαίνουν πόσο δύσκολα περνάνε αυτή τη στιγμή καλούμενοι και προσωπικά στα δικαστήρια. Οπότε θεωρώ ότι κανένας δεν θα τολμήσει εύκολα να ξανακάνει κάτι ίδιο στο παρόν. Εντάξει, μιλάμε και για ένα παρελθόν που και το ίδιο το σύστημα, οι φορολογικές αρχές, δεν μπορούσαν να διασταυρώσουν τόσο κάποια πράγματα εύκολα. Τώρα, δηλαδή, αν δει κανείς αυτές τις ιστορίες, θα καταλάβει ότι εύκολα κάνουν μπαμ. Να σας πω κάτι και πείτε μου αν κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω, γιατί έχω προσωπική εμπειρία, όχι ο ίδιος με δική μου εταιρεία, αλλά με φίλο, ο οποίος έκανε κανονική συνδιαλλαγή. Κανονικά, έβαλε διαφήμιση δηλαδή. Ναι. Πλήρωσε ένα συγκεκριμένο ποσό, αλλά επειδή τότε, πριν από 10-15 χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το δημόσιο ήταν, πήγαινε και έλεγε, θεωρώ την εικονικά. Αποδέξω την εικονικά και πλήρωσε ένα μικρότερο. Υπάρχει συγκεκριμένος νόμος, υπήρχε τότε, με πώς λεγότανε, θα πληρώσεις το 1/10. 38-88 του 10. Μπράβο, θα πληρώσεις το 1/10 από τα πρόστιμα, κάντο τώρα, γιατί το κράτος ήταν να μαζέψει λεφτά. Αποδέξω ότι ήταν εικονικό. Και με αυτές λοιπόν τις αποδοχές, που δεν ήταν εικονικά όμως στην πραγματικότητα, αλλά αναγκαζότανε ο επιχειρηματίας να πει ναι, παιδιά, ήταν για να πληρώσει το 1/10 από αυτά που του καταλογίζανε. Μετά πηγαίναν στα σωματεία και λέγανε, ο κύριος Τσαλτίδης και ο κύριος Φινοκαλιώτης μας είπαν ότι ήταν εικονικά τα τιμολόγια. Έχουν ήδη πληρώσει το πρόστιμο, άρα εσύ θα δικαστείς και για αυτά και θα φας και το πρόστιμο για αυτά. Και φτάσανε οι σύλλογοι να έχουν ο ένας 30 εκατομμύρια και άλλος 535 εκατομμύρια πρόστιμα. Ισχύει. Ναι, αλλά... Κοιτάξτε, ισχύει και πράγματι ήταν και μέρος των εκθέσεων ελέγχου ότι ένας αριθμός, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω, είχε υπαχθεί σε αυτές τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου του 2010 και ρεαλιστικά, επειδή είχα μιλήσει και με τους ελεγκτές που είχαν καταρχήν τον έλεγχο, μου λέγανε τι να κάνουν. Μιλούσαμε για χιλιάδες συναλλαγές. Αυτό το οποίο έγινε
σε σχέση με τους λήπτες και επέδρασε αντίστοιχα και στο γάμα σίγμα, ήταν ότι τα πήραμε όλα το ίδιο. Είτε είχε ένας ένα τιμολόγιο 1000 ευρώ, είτε είχε ο άλλος τιμολόγιο 1 εκατομμύριο, όλα εικονικά. Λέγανε ότι θεωρώ ότι έχεις υπερτιμολόγηση. Έτσι. Δηλαδή στα 1000 ευρώ τι υπερτιμολόγηση έκανε, για να το κάνει όλο αυτό για να κερδίσει τι, 100 ευρώ μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία, φόρο στο τέλος. Έτσι. Σαφώς υπήρξαν υπερβολές, αλλά εκεί ήταν και η τεχνική αδυναμία. Ξέρετε ότι επειδή υπήρχε μια άστατη οικονομική διαχείριση, δεν υπήρχαν και αρκετά στοιχεία, ούτε πραγματικά νομίζω ότι κανείς δεν ήξερε, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να ξέρει και να μας πει για όλα, παιδιά, αυτό έγινε έτσι, αυτό έγινε αλλιώς. Σίγουρα γίνανε λάθη πάντως. Εντάξει, δεν πρέπει, δεν μπορούμε να το αρνούμαστε αυτό. Και το στενάχωρο είναι ότι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι εντάξει, το να κάνεις ένα λάθος στη δικιά σου ανώνυμη εταιρεία ή στη δικιά σου επιχείρηση, το πληρώνεις εσύ. Εδώ ήταν ένα λάθος στο οποίο κλήθηκε να το πληρώσει ένα αθλητικό σωματείο, το οποίο σίγουρα δεν κέρδισε σαν σωματείο από αυτή την ιστορία χρήματα, και ένας κόσμος ο οποίος έβλεπε την ομάδα του να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Και ακόμα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στην πορεία δουλεύανε στο σωματείο και χάσαν τη δουλειά τους επειδή δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις. Δηλαδή είναι συνέπειες ευρύτερες και πρέπει λίγο να προστατευτούν όλα αυτά τα σωματεία. Έτσι. Κύριε Φινοκαλιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ χρήσιμη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά. Επίσης και σε εσάς. Χάρηκα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.